του μαθηματικού που είχε βγει ΦΕΚ ίδρυσης, λειτουργήσε και είδαμε και πάλι με πόσα προβλήματα λειτουργεί, που από 100 προβλεπόταν νομίζω έχει 40 ή 60 φοιτητές. Αυτό ήταν μια εξαγγελία αυτά μετά 2 χρόνια και τέτοια. Άρα έπρεπε να μην συζητάμε επί μη υπαρκτού αντικειμένου. Και εγώ μπορώ να θέλω να ιδρύσω καινούργιο πανεπιστήμιο στην Καστοριά με 20 σχολές. Σημαίνει τι είναι αυτά, ας πούμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Πάντως, αν το θελήσετε, δεν θα πούμε όχι. Αν θελήσουμε τι? Να κάνετε 20 σχολές. Ναι, μα το θέμα είναι να βρεις φοιτητές για να φέρεις. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εκτός αν εισάγουμε και φοιτητές από αλλού. Μόνο έτσι, αν κάνουμε. Κύριε Τσικαλάκη, κάποια... είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Είχε πάρα πολλά είχαν υποθεί και προεκλογικά γύρω από αυτή την υπόθεση. Θέλετε να μας πείτε ξεκάθαρα τι θέλει η Νέα Δημοκρατία για το νομό μας? Για το νομό μας? Ναι. Για το νομό μας θέλει τα τμήματα που υπάρχουν να λειτουργούν όσο γίνεται καλύτερα και αξιοπρεπέστατα, με την διασφάλιση όσο γίνεται καλύτερο συνδικών σπουδών, για να μπορούν να μένουν οι φοιτητές στην Καστοριά, να έχουν ένα καλό ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών παιδείας και να είναι καλύτεροι... Ναι, δεν θέλει δηλαδή νέα τμήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ρεαλιστές. Εγώ δεν το λέω τώρα, το λέω εδώ και χρόνια. Δηλαδή, για να φτάσουμε να θέλουμε να πούμε ότι θα κάνουμε νέα τμήματα, πρέπει να αλλάξει η χωροταξική κατανομή της ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Το να περιορίσουμε τα πανεπιστήμια, τα τμήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να βρούμε φοιτητικό δυναμικό που μπορεί να μπορεί να... Τώρα, δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι στο θέμα της παιδείας να δίνουμε μάχη χαρακομμάτων. Ήδη τα υπάρχοντα διέτρεξαν και διατρέχουν κίνδυνο ύπαρξης. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται ακόμη και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία που είχε επισκεφτεί ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, τη Δυτική Μακεδονία και μετέβει στις 2 έδρες που είχαν στο μυαλό τους, στη Φλόρινα και στην Κοζάνη, όπου γίνονται εργασίες κατασκευής και νέων κτηρίων πανεπιστημίων και νέων εγκαταστάσεων, δηλαδή φοιτητικών ιστιών, για να μένουν οι φοιτητές. Κάτι που δεν γίνεται ούτε στην Καστοριά ούτε στα Γρεβενά. Να σας ρωτήσω, μήπως όλο αυτό το επικίνδυνο του πράγματος για το εκπαιδευτικό μέλλον στο νομό μας επιτείνεται, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο και με αυτά που δίνεται στα κολέγια και την εξίσωση των κολογίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Πρέπει να δούμε την αδύρυτη πραγματικότητα. Τα πολλά τελευταία χρόνια είχαμε φτάσει στο σημείο να κύριε Τσικαλάκη, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Βγάλατε την ιατρική, τη δημόσια, την σχολή. Φάγατε τα νιάτα σας πάνω στα βιβλία και τα λοιπά. Πώς θα σας φαινόταν αν ένας από τα κολέγια είχε ίδιο πτυχίο με εσάς? Δηλαδή δεν είναι λίγο παράξενο? Για να πούμε κολέγια ότι έχουν ίδια εξίσωση ή εξομοίωση, θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία που πραγματικά να έχουν τα ίδια εκπαιδευτικά στάνταρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μιλήσει κανείς για εξομοίωση. Αυτό που θέλει η Ελλάδα, αυτό που πάσχει τόσα χρόνια, ποιο είναι? Ότι συνεχώς πέφτει το επίπεδο σπουδών, συνεχώς δεν είχαν τη δυνατότητα οι φοιτητές που ήθελαν να έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο να το έβρισκαν αυτό. Είχαμε πολλές σχολές με πολύ χαμηλές βαθμολογίες που εισάγονταν φοιτητές. Όσοι ήθελαν πήγαιναν σπούδασαν στο εξωτερικό, κάτι που ήταν πολύ κακό και θα μπορούσαν, αν ήταν να θέλουν οπωσδήποτε να σπουδάσουν κάτι, να το πετύχουν αυτό σε κάποια τμήματα της Ελλάδος, και οι Έλληνες που τυχόν δεν θα μπορούσαν να είναι σε αυτές τις σχολές και από το εξωτερικό, και κυρίως εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, το να γίνει αυτό που γινόταν κάποτε τις δεκαετίες του 70 και του 80, που είχαμε φοιτητές από πολλές χώρες, κυρίως της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Και αυτό θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα δημιουργήσει ξενόγλωσσα τμήματα στα δημόσια πανεπιστήμια, για να μπορούν και όσοι Έλληνες θέλουν να σπουδάσουν σε αυτά, αλλά κυρίως όσοι επιθυμούν από τις ξένες χώρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι σαν περιφέρεια θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί και υποστηρικτές του αιτήματος ότι πρέπει να έχουμε κι εμείς μια συμμετοχή
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κύριε Τσικαλά, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Η υπόθεση των κολεγίων και ό,τι ψηφίζεται τώρα στην Βουλή θα έχει επιπτώσεις αρνητικές για το νομό μας, ναι ή όχι? Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό μένει να το δούμε. Υπάρχουν όμως άλλα πολύ πιο σοβαρά για το νομό μας που αυτή τη στιγμή σας λέω θεωρώ ότι το προεξάρχον είναι να φροντίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι στα τμήματα τα δικά μας και στα τμήματα που είναι η Πρετανική Αρχή στην Κοζάνη, που είναι υπέρ της ενίσχυσης και διατήρησης του ρόλου που έχουν τα δικά μας τμήματα, και αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Ωραία. Να το διατηρήσουμε και να το μιλήσατε επαυξήσουμε. Για τα ξενόγλωσσα τμήματα. Σαν Νέα Δημοκρατία, σκέφτεστε να ξεκινήσετε λίγο και από την περιφέρεια που πλήττεται? Σκέφτεστε, παραδείγματος χάρη, να δημιουργήσετε τέτοια τμήματα εδώ στην Καστοριά? Αυτό προσωπικά εγώ το σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι χαραγμένη πολιτική την οποία μπορούμε να την ανακοινώσουμε. Είναι μέσα στις σκέψεις και στους προβληματισμούς. Πάντα όμως κανείς πρέπει να έχει όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά και να κάνει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και που θέλει. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί οι πρώτοι που θα πληγούν από αυτούς τους νόμους τώρα και τις εξισώσεις και τα κολέγια θα είναι η περιφέρεια, τα περιφερειακά τμήματα. Τα κεντρικά πάντα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων δεν θα έχουν τις τεράστιες επιπτώσεις. Αυτοί που θα τσακιστούν θα είμαστε εμείς και κάποιοι σαν και εμάς. Τα κολέγια και τα κόλετς και όλα αυτά λειτουργούν κυρίως στην Αθήνα και κατά δεύτερο λόγο στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, να έχει τις αντανακλάσεις. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Αλλά θέλω να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζε πολλές ισοδυναμίες. 4 χρόνια τώρα αναγνώριζε ισοδυναμίες πτυχίων κολεγίων. Δεν το αρνιόταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή η γνώση είναι... εμείς θέλουμε να υπάρχει δημόσια παιδεία. Η δημόσια παιδεία μπορεί να είναι κρατική, μπορεί να είναι ιδιωτική. Αυτοί που είχαν... Η δημόσια παιδεία μπορεί να είναι ιδιωτική. Πώς θα γίνει αυτό? Θέλω να σας πω ότι μπορούμε κάλλιστα να έχουμε παιδεία πολύ καλή και από ιδιωτικά ιδρύματα. Που υπάρχουν και ιδρύματα που μπορεί να είναι κοινοφελούς χαρακτήρα, να μην είναι κερδοσκοπικά. Η αγκύλωση που είχαμε τόσα χρόνια επικαλούμενη το δίθεν τάδε, το 16 άρθρο του Συντάγματος, και δεν ιδρύαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είδαμε τι κόστος τεράστιο είχε και στα παιδιά τα δικά μας από το νομό μας και από τους δικούς. Μα πάλι δεν μπορούμε να ιδρύσουμε, δεν αλλάξει το Σύνταγμα πανεπιστήμια. Βρέθηκε το κόλπο των κολεγίων τώρα. Και στο κολέγιο, μια και αναφερθήκατε ότι η δημόσια παιδεία δεν πάει καλά με το 8 και τα λοιπά, μπαίνουν και τα λοιπά. Με το 8 μπαίνεις και στα κολέγια όμως, κύριε Τσικαλάκια. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Παίρνεις 8 και δεν μπαίνεις εκεί που θέλεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Με το 8 όμως μπαίνεις όπου θέλεις στα κολέγια και μια χαρά τελειώνεις και έχεις και τα ίδια δικαιώματα μόλις τελειώσεις. Αυτό είναι δίκαιο, είναι σωστό? Βλέπετε λοιπόν ότι η κοινωνία μας έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική. Το θέμα είναι κάθε περιοχή, αλλά και συνολικά να λειτουργούμε σαν Ελλάδα, να παίρνουμε τις αποφάσεις εκείνες που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας λέω ότι τώρα, άμα θέλω να ξεκινήσω από αυτό που με ρωτήσατε από την αρχή, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μακριά από αυτά που υλοποιεί. Αυτά τα λέγαμε και ότι εμείς σαφώς θέλουμε να έχουμε δημόσια παιδεία δωρεάν υψηλού επίπεδου. Από την άλλη μεριά όμως θέλουμε να προκρίνουμε και την ίδρυση και ιδιωτικών φορέων, είτε είναι, φυσικά τα ιδιωτικά είναι κερδοσκοπικά, αλλά μπορεί να είναι και κάποια που να είναι κοινοφελούς χαρακτήρα, γιατί έτσι αναπαράγεται και προωθεί τη γνώση. Αυτό είναι η πεμπτουσία της γνώσης. Από εκεί και πέρα η πολιτεία σε εναρμόνιση, εδώ υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουμε κάτι που να είμαστε μακριά από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίζουμε εκείνες τους κανόνες που να διασφαλίζουν την ισοτιμία των... υπάρχει ενωσιακό δίκαιο, να εξασφαλίζεται μια ακαδημαϊκή ισοτιμία που να είναι και μεταξύ σχολών της ίδιας της χώρας και μεταξύ ιδρυμάτων διαφορετικών
χωρών. Κάπου εκεί είναι όλα αυτά, δεν είναι μακριά. Πάντως, απλώς, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά επίσης. Είστε βουλευτής Καστοριάς, μιας περιφερειακής δηλαδή περιοχής της χώρας μας. Αισθάνεστε αμήχανα ή ένα κόμπο όταν θα ψηφίσετε να γίνουν όλα αυτά και που θα έχει επίδραση πραγματικά στις σχολές τις δικές μας? Αισθάνεστε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να στερήσει φοιτητές, μια και τους κυνηγάμε με το τουφέκι ουσιαστικά, όπως και εσείς παραδεχτήκατε. Μπορεί λοιπόν να στερήσει και άλλους φοιτητές, που σημαίνει και άλλα πράγματα από την τοπική μας κοινωνία? Αισθάνεστε μήπως κάτι αυτή τη στιγμή, έναν κόμπο, κάτι, μια κατάσταση διαφορετική? Αμήχανα αισθανόμουν μετά το 1990, όταν οι χώρες, οι διπλανές, η Βουλγαρία και η Ρωμανία του πρώην στιγνού κομμουνιστικού καθεστώτος, που ήταν πολύ πίσω και στην συγκριτικά η παιδεία τους με την παιδεία που είχε και η Ελλάδα και άλλες χώρες, όταν μας ξεπέρασαν, ίδρυσαν αγγλόφωνα τμήματα και αυτή τη στιγμή η πλατεία της Σόφιας της Βουλγαρίας θυμίζει η πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Είναι περισσότεροι οι Έλληνες και οι Άραβες από τους Βούλγαρους που είναι εκεί. Αυτό με στεναχωρεί, με δημιουργεί μεγάλο πόνο, και ξέρουν πάρα πολύ καλά οι γονείς και τα παιδιά τους που ξενιτεύτηκαν, που για να πάνε στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στην Γιουγκοσλαβία. Αυτό, η μόνη που δεν φταίει πάνω σε αυτό είναι η Φιλελεύθερη Παράταξη Νέα Δημοκρατία, που πάντοτε έδωσε αγώνες για την ανοιχτή παιδεία με ανοιχτούς ορίζοντες, και πάνω σε αυτό βρήκε αντίθετους παλαιότερα τους... που κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ και οι αρχές του και η ιδεολογία του, μετά αντικαταστάθηκε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περίπου πάνω σε αυτό την ίδια πολιτική, και έτσι φτάσαμε η Ελλάδα να στέλνει τα παιδιά της να σπουδάζουν στο εξωτερικό, ταυτόχρονα χάνοντας. Τώρα θα τα στέλνει να σπουδάζουν, όμως τα κολέγια. Και αυτό που πολύ καλύτερα να τα στέλνει να σπουδάζουν στα ελληνικά κολέγια. Παρά στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία. Στη Βάρνα, στο Μπρνό, στην Μπρατισλάβα. Και σας λέω εγώ το εξής. Σας λένε κύριε Τσιχαλάκια, στην Καστοριά θα έρθουν με αυτές τις σχολές που έχετε 500 φοιτητές. Με τα κολέγια θα έρθουν 250, γιατί οι άλλοι θα πάνε στα κολέγια. Εμείς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Εντάξει, δεν είναι θέμα ευχαριστημένοι. Είναι όταν χαράει μια κεντρική πολιτική, έχει τα υπέρ, έχει ναι, τα κατά. Εκεί δεν πρέπει εσείς οι βουλευτές των περιφερειακών περιοχών της χώρας να ζητήσετε το αντιστάθμισμα τουλάχιστον. Δηλαδή, παιδιά, να σας δώσουμε την θετική μας ψήφο και με χαρά και τα λοιπά, να φτιάξουμε και τα κολέγια. Εγώ από τη χασούρα που θα έχω, τι θα πάρω για να εξισορροπήσω την κατάσταση? Αυτό δεν πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν πολλά πεδία και επίπεδα στα οποία μπορούμε να αντιπαραθέσουμε για να σώσουμε την κατάσταση. Είτε αυτά αφορούν την προβολή του νομού μας, όπως θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα που θα επισκεφτούμε το Υπουργείο Τουρισμού με τους ξενοδόχους και τα καταλήμματα ξενοδοχειακά και τα καταστήματα εστιάσεως, για να βρούμε μια φόρμουλα να προβάλλουμε αυτό που έχουμε σαν Καστοριά για να φέρνουμε κόσμο. Κάπου σας χάνω, κύριε Τσιχαλαγιά. Ναι. Χάσαμε τον κύριο Τσιχαλαγιά. Λοιπόν. Με τη υγεία που έχουμε, με ακούτε? Ναι, τώρα καλύτερα, γιατί κάπου σας χάσαμε. Ναι, μπορεί να έγινε και αυτό. Ναι. Οπότε θέλω να σας πω ότι δεν είναι τα πράγματα ένα και ένα δύο. Μπορεί σε κάποιο τομέα να χάσεις, μπορείς να τον υποκαταστήσεις περισσότερο από κάποιον άλλον. Πάντως, το τομέα της παιδείας, όσον αφορά το νομό μας και για τα Γρεβενά, από τη στιγμή που χάσαμε πριν από χρόνια, εγώ έλεγα δεν το χάσαμε οριστικά, τη μάχη της αρχιτεκτονικής σχολής, νομίζω από εκεί πέρα δίνουμε μάχη χαρακομμάτων. Δηλαδή, να υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε, χωρίς να υπάρχουν προοπτικές να διεκδικήσουμε εύκολα κάτι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και εγώ, ξέρετε, το έλεγα με θάρρος και χρόνια πριν τις εκλογές τις τελευταίες. Η ψηφοφορία πότε θα γίνει για αυτό το νομοσχέδιο? Δεν ξέρω. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγικότητα στην κυβέρνηση, και σήμερα συζητάμε τον εκλογικό νόμο. Μετά από λίγο πρέπει να πάω στη Βουλή. Μάλιστα. Να προλάβω να δηλωθώ για να μιλήσω. Αυτά είναι τα πράγματα, κύριε Αντώνη. Θα τα ξαναπούμε πάλι στη διάθεσή σας. Θα τα πούμε, αλλά υπάρχει μια αίσθηση με αυτά που είπατε, ότι ίσως να μην θέλετε σχολή στην πόλη της Καστοριάς. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε ή δεν θέλετε? Πιστεύετε, για να απαντήσετε λίγο και έμεσα
στο ναι. ερώτημα της κυρίας Τελιγιορίδου που έκανε στην κυρία Κεραμέως. Πιστεύετε ότι η σχολή για την προνηπιακή ηλικία είναι ρουσφέτη για την Καστοριά, ναι ή όχι? Δεν έχει έδαφος και αντικείμενο να γίνει εύκολα αυτή η σχολή στην Καστοριά. Απέχει πολύ από, από το ρεαλισμό και την πραγματικότητα. Αυτό δεν το λέω τώρα, το είπα και προεκλογικά. Ναι, ήταν δύσκολο. Να το διευκρινίσουμε όμως. Την θέλετε εσείς ή δεν την θέλετε? Γενικά, σαν μια ωραία ιδέα, μια ωραία έκθεση ιδεών, είναι πολύ ωραία. Δεν είναι άσχημη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι. Ναι, το θέμα είναι, πάλι δεν μου απαντάτε. Τη σχολή την θέλετε, κύριε Τσικαλάκη, στην Καστοριά ή όχι? Το ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς στην Καστοριά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι εννοούμε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είμαι από αυτούς που έχουν πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που γινόταν επικούντας κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και ΑΕΗ, κάθε Κομόπουλη και ΤΕΗ. Δεν είναι αυτό πανεπιστήμιο. Με πολλούς άλλους τρόπους μπορεί να έρθει ανάπτυξη και πρόοδος. Αυτό είναι σαν μια γενική αρχή. Δηλαδή, εξαπλώθηκαν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ σε όλη την Ελλάδα. Έχει και το Αργοστόλι και το Λιξούρι. Έχει και ο Άγιος Νικόλαος, έχει η Σιτία και η Ιεράπετρα. Και αυτή δεν είναι ανωτάτη εκπαίδευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος ξέρει από παιδεία και έχει ένα πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο και μπορεί να συζητήσει και να καταλάβει, το αντιλαμβάνεται πολύ καλά αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα, φυσικά, κάθε περιοχή, κάθε νομός, οι εκπρόσωποι του ειδικά έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται όσο μπορούν περισσότερο για να βελτιώσουν την κατάσταση, τις υποδομές, το επίπεδο ζωής των πολιτών. Σίγουρα, κύριε Τσικαλάκη, στην ερώτηση, αν θέλετε σχολή, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και με ένα ναι και με ένα όχι. Τόσο απλά. Δηλαδή, όσο το αφήνετε λίγο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται θέματα. Θέλω να διατρέξουμε το όνειρο της κυρίας Τελιγιορίδου, ας το ζήσουμε μαζί. Εντάξει, να το πω κάπως έτσι. Τι να σας πω δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αν δεν καταλαβαινόμαστε, δηλαδή τι να κάνουμε, γι' αυτό και φτάσαμε και που φτάσαμε, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα. Με πολλούς δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας μείνουμε εδώ. Βέβαια, είχαμε και κάποια ερωτήματα και για το ΚΕΦΙΑ προχθές που ήσασταν με τον Υπουργό Υγείας. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Γιατί δεν προλαβαίνω τώρα που να πάω στη Βουλή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.